Πέρα κύριε Βαγγελάτε. Πείτε μας λίγο τι ζήσατε εσείς χθες το βράδυ. Κοιτάξτε να δείτε, περί ώραν 9:45 ήτι περίπου 45 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, ναι. Παρατηρήσαμε οι παρευρισκόμενοι εντός. Εσείς είχατε πάει εκεί ως φίλαθλος να δείτε τον αγώνα. Ως φίλαθλος. Παρατηρήσαμε μια κινητικότητα, μια αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, όπου εν συνεχεία διαπιστώσαμε εξιδίων κιόλας ότι αυτή οφείλεται σε κάποια δυσοσμία, σε κάποια δυσφορία από εκτεταμένη χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις που είχε γίνει έξωθεν του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι και τα οποία κάποια είχαν εισέλθει μέσα από δύο πόρτες που είναι πάντοτε ανοιχτές για τον εξαρισμό του γηπέδου και τις οποίες οι αρμόδιοι δεν είχαν προλάβει να κλείσουν. Οι ευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων και εγώ στα πάνω διαζώματα, ανοίξαμε κάποια παράθυρα τα οποία βρίσκονται εκεί προκειμένου να αποσυμφορηθεί λίγο η ατμόσφαιρα, και είδαμε όσο μπορούσαμε να δούμε βέβαια από εκεί που βρισκόμασταν, γιατί είμαστε σε απόσταση 300 και πλέον μέτρων από τα συμβάντα, σε έναν παράδρομο ο οποίος βρίσκεται έξωθεν του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι Μελίνα Μερκούρη, και χωρίζει αυτό από το Αλού Φαν Πάρκ, ένα κάθετο παράδρομο στην Εθνική Οδό, μια ομάδα ατόμων, κάποιων δεκάδων ατόμων, λίγων δεκάδων, όχι πολλών, η οποία είχε μόλις συμπλακεί με μια δημιουργία της αστυνομίας. Δεν μπόρεσαμε όμως να δούμε τίποτα περισσότερο. Δεν ήμασταν σε θέση να δούμε και να γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο από τη θέση που βρισκόμασταν, πέραν από την δυσοσμία. Κύριε Κανελόπουλε, αυτό το οποίο ακούμε είναι ότι μέσα στο γήπεδο δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο, δεν υπήρξε κάτι δηλαδή το οποίο. Όχι. Απολύτως κανένα. Και θέλω να το. Ναι, βεβαίως, κύριε Βαγγελάτε, και θέλω να τονίσω το εξής. Κατόπιν των συμβάντων αυτών, κατέφτασαν πλέον το 10 με 15 κλουβών της αστυνομίας, οι οποίες δυνάμεις. Πριν μας το πείτε αυτό, ένα λεπτό, κύριε Κανελόπουλε. Απέκλεισαν. Ένα λεπτό. Μέσα στο γήπεδο, παρακαλώ. Λοιπόν, τα πράγματα κυλάνε ήρεμα. Γίνεται ο αγώνας, είναι ντέρμπι, αλλά δεν έχουμε επεισόδιο. Βεβαίως, κύριε Βαγγελάτε. Είδατε εσείς. Απολύτως τίποτα. Είδατε κάποια κινητικότητα ανθρώπους να βγαίνουν από το γήπεδο, να ξαναμπαίνουν στο γήπεδο? Όχι. Αυτό μας έκανε και έκπληξη, από τη δυσφορία η οποία μας προξένησε, μάλλον την έκπληξη και την εντύπωση από τη δυσφορία η οποία είχε προκληθεί από την εκτεταμένη χρήση χημικών, και ανοίξαμε και τα παράθυρα πέρα από την αστυνομία. Γιατί την αστυνομία αυτό που λέγεται είναι ότι κάποιοι βγήκαν από το γήπεδο, προκάλεσαν τα επεισόδια σε αυτό το σημείο 150-200 μέτρα μακριά από το γήπεδο, και ενδεχομένως ορισμένοι από αυτούς επέστρεψαν μετά στο γήπεδο. Εσείς δεν είδατε κάποιους να βγαίνουν και μετά ίσως να ξαναμπαίνουν? Να σας πω. Εμείς δεν αντιληφθήκαμε καμία κινητικότητα, κανέναν να βγαίνει από το γήπεδο. Τώρα, αν βγήκανε κάποιοι μεμονωμένα και ισίγως και απεχώρησαν και πήγανε και οργανώθηκαν κάπου. Ναι, ίσως δεν μπορούσατε να το παρατηρήσετε. Καταλαβαίνω. Να προβούν στην επίθεση αυτή. Πάντως, κάτι οργανωμένο και εμφανώς εκτεταμένο δεν παρατηρήθη. Ναι. Απλά θέλω λίγο να εστιάσω και να τονίσω το εξής. Ότι κατόπιν όλων αυτών, άπασες οι είσοδοι και έξοδοι του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι Μελίνα Μερκούρη αποκλείστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι ευρισκόμασταν εντός του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι και στον περιβάλλοντο χώρο αυτού, δεν μπορούσαμε πουδενή να απομακρυνθούμε από αυτό, αλλά ούτε και ενδεχομένως κάποιος ή κάποιοι οι οποίοι ευρίσκονταν ή ευρίσκοντο εκτός του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι, δεν θα μπορούσαν πουδενή να πλησιάσουν αυτό προκειμένου να εισέλθουν μέσα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε και, Κυριάκο, και στον. Το κύριο Μαρίνο, ο οποίος είναι πατέρας ενός 26χρονου παλικαρίου, το οποίο είναι κρατουμένο μέσα. Γεια σας, κύριε Μαρίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτη. Καταρχήν, πριν αρχίσω, θέλω να ευχηθώ στο παλικάρι να έχει δύναμη, να είναι ο Θεός μαζί του και στην οικογένειά του μεγάλη δύναμη. Μιλήσατε με τον γιο σας, έχετε κάποια επαφή? Όχι, από τις 1.30 ώρα το βράδυ που μίλαγα με μηνύματα δεν έχω άλλη επαφή, ή τους πήραν τα κινητά ή πιθανόν να τελειώσει η μπαταρία. Δεν είχα επαφή από εκείνη την ώρα. Αλλά μίλαγα συνέχεια από τις 9 η ώρα, μου έστειλε φωτογραφίες, τα έδωσα και στον συνάδελφό σας εδώ πέρα. Μου στέλνει κάποια στιγμή: μπαμπά, έρχομαι σπίτι, γιατί εδώ γίνεται χαμός, να το δω από το κρεβάτι, γιατί θέλει να δει και τον μπάσκετ μετά. Και του λέω: πρόσεχε, δεν περνάνε 2 λεπτά, μου λέει: δεν μπορώ να φύγω, έχουν αποκλείσει τα πάντα, μας ρίχνουν τα κρυγόνα. Και μετά η συνέχεια είναι κλούβα. Μου στέλνει φωτογραφία μέσα από την κλούβα και μου λέει: μπήκα χαμογελώντας, αλλά μην μπήκαμε κλωτσιές μέσα.
και από εκείνη την ώρα είμαστε έξω από το μεταγωγόνα από τις 11.30 ώρα το βράδυ μέχρι σήμερα. Ξέρετε αν το γιο σας τον προσήγαγαν ενώ ήταν μέσα στο γήπεδο ή ήταν έξω από το γήπεδο? Μέσα ήταν. Δεν είχε καθόλου. Ήταν μέσα όλη τη διάρκεια. Ναι. Και ήταν να φύγει για να γυρίσει σπίτι και δεν το είδα. Κλείσαν τα πάντα. Αποκλείσανε οι κλούβες και τα μάτς και τους πήρανε και τους φέρανε εδώ. Μάλιστα. Κάτι δεν για τα επεισόδια σας είπε, κάποιο μήνυμα ή κάτι που σας έστειλε για το τι γινόταν? Όχι, μου είπε γίνεται έξω χαμός και έβγαζε κάτι φωτογραφίες από τα παράθυρα που είχε του γηπέδου εκεί πέρα και μου τις έστελνε. Μετά στην αρχή νόμιζε θα πάει στη Γαδά, έγινε λάθος, πήγα στη Γαδά πάνω. Τελικά μας είπαν ότι επειδή είναι πολλά άτομα θα φέρανε εδώ στον μεταγωγό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και εσάς. Και θα έρθει τώρα ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης. Ξέρετε ότι ο κύριος Καλιακμάνης μας θυμάει πολλές φορές με την παρουσία του. Τον ακούμε, τον εμπιστευόμαστε, ακούμε τις πληροφορίες του. Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη μέρα. Και θέλω να πω τη συμπαράσταση όλων μας στο παλικάρι, τον συνάδελφό σας πρώτα και την οικογένειά του. Ναι, ο συνάδελφος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κοιτάξτε, άκουσα πολλά πώς έγινε το περιστατικό. Άκουσα τον κύριο συνήγορο εκεί. Ο κύριος συνήγορος νομίζω δεν προσήχθη. Δεν είναι συνήγορος, είναι δικηγόρος. Ναι, δικηγόρος. Τον έπιασαν και αυτόν, ναι, λέω εγώ από όσο ξέρω, αυτό το λέω, αλλά δήλωσε τη δικηγορική του ιδιότητα. Ναι. Οπότε είναι συνήγορος κάποιου, ο δικηγόρος ονομάζεται και συνήγορος. Τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση βγήκαν 200 άτομα έξω από το γήπεδο και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις. Επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς, με εκρηκτικές μολότοφ και με φωτοβολίδες. Πάνω στους αστυνομικούς. Εσείς μας λέτε πριν ότι να κάψουν και να σκοτώσουν. Από όσους ήταν μέσα στο γήπεδο βγήκαν 200 άτομα. Έξω. Στη συνέχεια, ναι, αυτά τα 200 άτομα, όταν έπεσαν χημικά από την ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχουν όπλα που χρησιμοποιεί η αστυνομία, αν μπορούμε να ονομάσουμε όπλα τα χημικά, για να αποτρέψει μάχες σώμα με σώμα και το χειρότερο. Λοιπόν, έριξαν χημικά οι Έλληνες αστυνομικοί, αυτοί οι 200 μπήκαν μέσα. Αφού μπήκαν μέσα, αποκλείστηκε το γήπεδο και προσήχθησαν όλοι και ευτυχώς που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Μπράβο στον υποστράτηγο που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, μπράβο στον διευθυντή του τμήματος αντιμετώπισης αθλητικής βίας, μπράβο στο ΓΑΔΑ. Εγώ θυμάστε την προηγούμενη φορά με τους Κροάτες, ήμουν αυτός που έλεγα ότι όλα έγιναν λάθος. Αυτή τη στιγμή έτσι έπρεπε να γίνει. Ζούμε σε ένα ευνοούμενο κράτος, ευνοούμενο, σε ένα νομικό πολιτισμό, σε μια κοινωνία που θα πρέπει και σε μια πολιτεία που πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη, θα πρέπει να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά που θα συμμεριζόμαστε όλοι. Να επικεντρώσουμε καταρχήν λίγο αυτούς που πάνε, ναι, που πάνε στο γήπεδο, γιατί αυτή τη φορά είναι αστυνομικός. Προχθές ήταν πολίτης, παραπροχθές ήταν παιδί. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Είναι μια λερναία ύδρα. Να δούμε λίγο εδώ. Κόβουμε κεφάλια και εμφανίζονται άλλα 10. Ναι. Αυτή είναι μια εικόνα από τα επεισόδια. Δεν ξέρουμε αν είναι η στιγμή του τραυματισμού. Είναι πιθανό να είναι, είναι πιθανό και να μην είναι. Φαίνεται πάντως εδώ αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε συνέχεια. Έτσι. Είναι κάποια μόλοτοφ που έχει πέσει. Έτσι. Δεν επέσει. Έκρηξη. Είναι πολλές. Και υπάρχει και βολή φωτοβολίδων. Ναι. Πώς έγινε, τι περιγραφή σας έχουν δώσει οι συνάδελφοί σας? Επιτέθηκαν 200 άτομα σε αστυνομικούς. Έριχναν κάποιοι μολότοφ, εκρηκτικές. Κάποιοι άλλοι έριχναν φωτοβολίδες. Αυτές οι φωτοβολίδες, που σωστά είπατε, έχουν μέσα ελάσματα σιδήρου, τα οποία ανάβουν για να μένει φωτεινή όσο γίνεται περισσότερο στον αέρα. Αυτά τα ελάσματα σιδήρου, αν τα ρίξει από πολύ κοντά, πάνε συμπυκνωμένα. Πάνε δηλαδή σαν σφαίρα, σαν βολίδα όπλου. Αυτές οι βολίδες, αυτό εδώ είναι στο σώμα, αυτό είναι ένα μέσα στην αρτηρία του Έλληνα αστυνομικού που ήταν καμένο και το άλλο πόδι του από άλλα θράψματα, από εκρηκτικό μηχανισμό, από μολότοφ που ρίχτηκε. Δηλαδή να τους κάψουμε, να τους αφανίσουμε, να τους καταστρέψουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Και δεν νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ θέλουν αυτή την κατάσταση. Δεν θέλω να το πιστεύω με τίποτα. Τώρα, μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο η ελληνική αστυνομία. Η αστυνομία πάλι στα γήπεδα. Είδατε, έγινε η αστυνομία πλέον αντικείμενο της βίας και της επιθετικότητας. Και βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, αποκλεισμοί ομάδων. Μου είπε κάποιος δημοσιογράφος σήμερα το πρωί, μα να αποκλειστούν οι ομάδες. Τι λέτε? Άρα προτιμάμε
να θρηνούμε θύματα, πολίτες, αστυνομικούς. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να το σταματήσουμε αυτό. Ο χολιγανισμός άρχισε από την Αγγλία. Εκεί τον σταματήσανε. Τον σταματήσανε όμως με γενναίες αποφάσεις. Να ρωτήσω κάτι όμως και για το ρόλο της αστυνομίας. Εδώ, όπως μας περιγράφετε τα πράγματα, φαίνεται στο χώρο αυτό, στο γήπεδο, να μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ό,τι περιγράφεται και χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο. Στα πολεμοφόδια. Κάποιος έλεγχος έγινε όταν αυτοί μπήκαν. Δεν ξέρω αν τα αντικείμενα αυτά τα είχαν μέσα, τα είχαν πάρει μαζί τους μέσα, τα πήραν από μέσα, γιατί παντού πάει το μυαλό μου. Τα πήραν από μέσα ή τα πήραν μετά αφού βγήκαν έξω, γιατί σας είπα ότι βγήκαν έξω. Κατόπιν η αστυνομία βρήκε πολλά αντικείμενα μέσα στο γήπεδο, αλλά είχαν μπει ήδη τα 200 άτομα αυτά που επιτέθηκαν στην αστυνομία. Μπορεί να τα πήραν μαζί τους από έξω. Αυτό ερευνάται. Αλλά δεν πρόκειται για τρία ή τέσσερα μόνο άτομα, κύριε Βαγγελάτο. Πρόκειται για 200 άτομα που συνεπλάκηκαν με την Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Βασίλης για τον αριθμό των περιορισμένων είναι για εκείνους που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πυροβολούσαν. Ναι, ξέρω ότι είπε ο Βασίλης και πολύ καλά το είπε. Από την πρώτη στιγμή, ηλικιωμένοι, γυναίκες, μικρά παιδιά απομακρύνθηκαν από το χώρο χωρίς να προσαχθούν. Να το πούμε και αυτό γιατί δεν το άκουσα πουθενά. Ηλικιωμένοι λοιπόν, γυναίκες και μικρά παιδιά δεν προσήχθησαν. Προσήχθησαν όσοι έμοιαζαν με αυτούς που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, ηλικίες κλπ. Έτσι γίνεται η έρευνα της αστυνομίας. Και είναι μια καθαρά νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από την ποινική δικονομία. Γίνεται προσαγωγή και έρευνα ενός απόπειρα ανθρωποκτονίας που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει ανθρωποκτονία. Ναι. Και εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και να το ευχόμαστε. Να πω ότι έχω την εκτίμηση ότι αυτές οι ομάδες είναι ομάδες ανθρώπων που επιδιώκουν τη βία. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με τίποτα. Το λέω επειδή είπατε και για τη ΣΠΑΕ. Πρώτα απ' όλα ήταν και αγώνας βόλεϊ. Αυτός. Δεν έχει ιδιοκτήτη και... τη ΣΠΑΕ, θέλει αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε. Την επιχείρηση. Εδώ μιλάμε όχι, για. Δεν είναι. Ναι. Εδώ είναι μιλάμε όμως, για ομάδες ανθρώπων. Είναι όμως. Οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Είναι όμως οργανωμένο έγκλημα. Και ναι. Πρέπει οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ να το δουν αυτό. Ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την οπαδικότητα, τους φιλάθλους κλπ. Για να λειτουργούν ως οργανωμένο έγκλημα. Δεν θέλω να εξαιρέσω τίποτα. Απλώς θέλω να πω ότι εδώ είναι αγώνας βόλεϊ. Εδώ δεν είναι ΠΑΕ, δεν είναι τίποτα. Είναι ένας τεχνικός αθλητισμός. Θα βλέπουμε τένις. Σε τένις, κύριε Βαγγελάτο. Θα παίζουν τένις. Και έχουμε δει επεισόδια και σε βόλεϊ γυναικών. Να θυμηθούμε και την ιστορία του Φιλόπουλου, ναι. Ο οποίος δολοφονήθηκε. Να θυμηθούμε παλιότερα άλλα περιστατικά, ναι. Μέχρι και τον Μπλιώνα, για όσους από εμάς είμαστε πολύ πιο παλιοί στη Λάρισα. Αγώνας βόλεϊ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν καθίσουμε λοιπόν να διαρωτηθούμε πώς μπορεί 200 άτομα πήγαν σε ένα αγώνα βόλεϊ και επειδή είδαν αστυνομικούς έξω είπανε πάμε να πλακώσουμε τους αστυνομικούς. Δεν ήταν οργανωμένο. Προφανέστατα. Δεν ήταν από πριν σχεδιασμένο. Ποιος το σχεδίασε? Εδώ κάποιοι έχουν πάει με πολεμοφόδια για να δημιουργήσουν κατάσταση. Και πολλοί από αυτούς. Και το βλέπουμε. Πολλοί από αυτούς. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν ότι κάποιοι τους βάζουν εντέχνως να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Σου λένε πάμε να βγάλουμε τη βία και την επιθετικότητα. Ποιοι είναι αυτοί όμως που τους χρησιμοποιούν αυτούς τους χρήσιμους για κάποιους ηλιθίους? Η ουσία είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και εκεί θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Η ουσία είναι ότι από αυτό πλήττεται πρώτα απ' όλα μετά τη ζωή των ανθρώπων ο αθλητισμός. Η έννοια του αθλητισμού. Η έννοια κάθε φιλάθλου. Σαν εσάς, σαν εμένα, δηλαδή σαν οποιοδήποτε θέλει να πάει να δει έναν αγώνα. Και όποιοι βρίσκονται στον χώρο του αθλητισμού, μόνο πληττόμενοι είναι από αυτήν την ιστορία. Μόνο πληττόμενοι. Μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν δολοφονικά. Είναι σαν να έχω μια καφετέρια και έρχονται κάθε μέρα και πλακώνονται μέσα στην καφετέρια. Λειτουργούν δολοφονικά. Δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καμία. Καμία απολύτως. Και είναι δολοφόνοι του αθλητισμού. Δολοφόνοι. Έχουν δολοφονήσει. 1, 2, 3, 5. Έχουμε φύγει από το. Δεν ξέρουμε το. Πλέον δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν δολοφονηθεί και πόσοι έχουν τραυματιστεί και πόσα θύματα υπάρχουν από αυτό το πράγμα. Από, ένα, από αγώνα τώρα βόλεϊ, πριν ποδοσφαίρου, μπάσκετ. Πάμε λίγο να δούμε στον Κυριάκο γιατί μας ειδοποίησε ότι έχουν αρχίσει να αφήνονται ελεύθεροι οι πρώτοι από όσους έχουν προσαχθεί. Για πες μας, Κυριακό.
Πριν δύο λεπτά, Νίκο, 35 από τα άτομα που προσήχθησαν εχθές το βράδυ αφέθηκαν ελεύθερα, έπεσαν στις αγκαλιές συγγενών και φίλων τους και πλέον κατευθύνονται προς τα σπίτια τους. Υπήρχε μια ανακούφιση, όπως σου μετέφερα και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, καθώς εδώ οι αστυνομικοί που έβγαιναν να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβαινε, τους είπαν ότι προχωράνε οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τους είπαν τότε, πριν μισή ώρα, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να αφαιθούν οι πρώτοι 30 προσακθέντες. Όντως λοιπόν, προ δύο λεπτών, 35 από τους προσακθέντες έχουν αφαιθεί. Είναι κάποιοι ανήλικοι, είναι οι περισσότεροι ενήλικοι, Νίκο. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Καλιαχμάνη, η αστυνομία είπε ότι εκτιμά ότι ίσως οι δράστες βρίσκονται ανάμεσα στους προσακθέντες. Σίγουρα. Τι μαθαίνετε? Σίγουρα βρίσκονται. Το θέμα είναι να βρεθούν στοιχεία που να αποδείξουν την ενοχή. Εσείς θεωρείτε σίγουρο ότι οι δράστες είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν προσαχθεί? Αφού και οι αυτοί περίπου 200 μπήκαν όλοι μέσα στο γήπεδο. Ξαναμπήκαν στο γήπεδο. Αυτοί λοιπόν εγκλωβίστηκαν. Μαζί με τα άλλα 200 άτομα είναι κάποια άτομα που δεν φταίνε σε τίποτα, πήγαν να δουν τον αγώνα. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί ότι θα μπορούσε αυτοί οι ίδιοι να είναι θύματα. Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί είναι αυτό που είπαμε. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά χαροπαλεύει και ένας αστυνομικός. Και μεθαύριο, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα χαροπαλεύει κι άλλος αστυνομικός ή κι άλλος πολίτης ή θα χάσει τη ζωή του κι άλλος πολίτης. Κύριε Καλιαχμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σημεία τα οποία ψάχνουμε. Αυτό που έχει να κάνει με τον ίδιο τον αστυνομικό και το να σωθεί. Και το δεύτερο, να βρεθεί η υπεύθυνη αυτής της ιστορίας. Έχει πληγωθεί ο αθλητισμός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έχουν πληγεί όλοι όσοι βρίσκονται περί τον αθλητισμό. Πραγματικά. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, καθόλου εύκολο, καθόλου μα καθόλου ευχάριστο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικό. Είναι όλοι χαμένοι από αυτήν την ιστορία.